όλες οι κριτικές είναι σεβαστές. Όλες. Μπορεί και να είναι η χειρότερη φορά που έχω δει κάποιον στο X Factor. Είπε πολύ βαριές κουβέντες. Αν είναι κάτι διαφορετικό, πες και τα στρουμφάκια την επόμενη φορά. Εσύ όταν κρίνεις εμένα, είναι η δική σου άποψη αυτή. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια άλλες απόψεις που κι αυτές πρέπει να είναι σεβαστές. Από ένα πιτσιρίκι 17 χρονών, 18 χρονών, το καταλαβαίνω αυτό το τσαμπουκά προς την Καλιαρίνα. Τώρα γίνεται εσύ άνθρωπος. Δεν είναι τσαμπουκά. Εκριτική επιτροπή, ωραία, κρίνει, αλλά πρέπει και εμείς να, όταν θέλουμε κάτι να πούμε, να το λέμε. Ίσως θα μπορούσα κιόλας να πω ότι πρέπει να ήταν η πιο δυσάρεστη στιγμή από τα 3 X Factor που έχουμε ζήσει. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν είναι σωστό. Όταν μου λες πίσω από τη σκηνή, κύριε Θεοφάνος, θέλω να αλλάξω ομάδα και να βρω στη δική σας. Δεν σας είπα έτσι. Αλήθεια μου λες. Όχι. Έτσι όπως το είπε ο κύριος Στεφάνος, είναι σαν να πήγα εγώ να τον έπεισα και να του λέω: θέλω να φύγω από τον Νίκο, πάρτε με στην ομάδα σας, σας παρακαλώ για τέτοιο. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Εννοείς λέω ψέματα. Σας είπα εγώ ότι θέλω να αλλάξω ομάδα. Εννοείς λέω ψέματα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι, ούτε υποκριτής είμαι, ούτε τίποτα. Ήμουν μπροστά στην κουβέντα όταν ο Αλέξανδρος έπιασε τον κύριο Θεοφάνος και του είπε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε εσάς και να μου δείτε τα κομμάτια που θέλω να πω και να μην είμαι στον κύριο Μουρατίδη. Αυτή την εβδομάδα με την επιλογή του, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Υπάρχει ένας φόβος. Θεωρούμε και δύο ότι είναι ένα τραγούδι που σε αναδεικνύει πάρα πολύ, που είναι πάρα πολύ δυνατό, που εσύ αισθάνεσαι ότι το έχεις ανάγκη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Για τους λόγους σου. Όμως παρόλα αυτά έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι και ρίσκο, έτσι. Γιατί ανεβαίνει 2,5 τόνους και αν δεν τα καταφέρουμε. Και είναι ακριβώς, είναι στην κόψη του ξηραφιού εκεί πάνω που είναι, να βγει ακριβώς όπως πρέπει. Λίγο ζόρι παραπάνω το καταστρέφει, λίγη προσπάθεια παρακάτω το καταστρέφει επίσης. Θα τα καταφέρουμε, τι λες. Φωνάσαι σε ένα παράθυρο ανοιγμένο, σε ένα φεγγάρι προδομένο. Το κοιτάμε πια σαν ξένοι. Πονάμε σε ένα ρολόι κολλημένος, στους δείκτες του παγιδευμένος. Στιγμή έχω γίνει περασμένη. Πού να σε το μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Πού να σ' απόψε που η τύχη δρότα στα ζουν κι οι αναμνήσεις γύρω σαν θεριά που μοιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Πού να σε απόψε που η τύχη δρότα στα ζουν κι οι αναμνήσεις γύρω σαν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Θέλω να δω τι θα πείτε, Κατερίνα. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα. Ήταν συγκλονιστικό, ήταν πάρα πολύ καλό. Έχει μία, ο Αλέξανδρος, μία τρομερή φωνή. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις περιπτώσεις που εγώ θα ήθελα αυτή η φωνή να συνδυάζεται και με άλλα χαρακτηριστικά. Τον τρόπο μου συμπεριφοράς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι μιλάμε για μια συγκλονιστική φωνή. Και πολύ έξυπνο βρήκα ότι επέλεξε να πει, επέλεξες, Αλέξα, να πεις ένα τραγούδι του Γιώργου.
ομολογουμένα. Αλλά το είπε συγκλονιστικά. Επειδή ήταν του Γιώργου και όχι επειδή του πάει και του αρέσει και. Πολλά τραγούδια του πάνε και του αρέσουν. Αυτό όμως το άρεσε τώρα να το έχει πειράσει. Πειράζει, όλα πρέπει να συνδέονται με μια πολιτική από πίσω δηλαδή. Κατά την άποψή μου, ναι. Α, πρέπει. Όχι, κατά την άποψή μου συνδέεται, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, τι έχεις να πεις. Αλέξανδρε, για μένα είναι αυτό που θέλω να προσέχεις και αυτό έχει να κάνει λίγο, δεν θα το κάνω reality, μα λίγο να πω αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι ακούω όλα αυτά πριν από κάτι. Δεν μου τα αφήσω έτσι και να μην αναφέρω σε αυτά που ακούω. Θέλω να προσέχεις, να είσαι αληθινός, να μιλάς straight με τον κόσμο, να προσέχεις αυτή η δουλειά, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και έχουμε ανάγκη να έχουμε καινούριους λαϊκούς τραγουδιστές. Και έχεις αυτή τη στιγμή τα φόντα, έχεις τη φωνή και αισθάνομαι ότι μπορείς να βγεις και να κάνεις, να δημιουργήσεις μια κατάσταση δική σου. Αυτό που θέλω να προσέξεις, αυτή η δουλειά που κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολύ, έχει πολύ μπλέξιμο και έχει και καλούς και κακούς χαρακτήρες και θέλω να μάθεις από άτομα σαν τον Αντώνη Ρέμο, σαν τον Πλούταρχο, σαν όπως είναι αυτά που έχουμε δει στην αγορά, που κάνει αυτό που θες να κάνεις εσύ και είναι straight άτομα και όταν μιλάνε λένε ακριβώς αυτό που θέλουν και είναι σωστοί. Θέλω να κάνεις εσύ το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεμπλέξω όλα αυτά που ακούω και ουσιαστικά δεν ξέρω αν έχουν και... αν θα έπρεπε να τις συζητάμε τόσο πολύ. Αυτό που εγώ ακούσα και αυτό είδα σήμερα ήταν τρομερό. Και αν εγώ βάλω τα δύο κομμάτια μαζί, πρέπει να σου πω η πιο δραμική σου βραδιά εδώ απόψε, τρομερή επιλογή, έχεις μεγάλη δύναμη εδώ, έλεγξε το λίγο πιο πολύ γιατί είσαι πολύ δυναμή και μερικές φορές ξεφύγεις από το κομμάτι, γιατί είσαι τόση δύναμη. Όμως σήμερα το χτίσες ωραία, είχε μια στιγμή που είχε τη κορυφή στιγμή, ας πούμε. Μπράβο σου, πολύ ωραία επιλογή. Συγχαρητήρια, μπράβο Γιώργο, κομματάρα. Πολύ όμορφο κομμάτι. Γιώργο, δεν ήθελα να σε διακόψω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό όμως συμβαίνει και σε όλες τις δουλειές. Ναι. Όχι μόνο σε εμάς, όχι στους τραγουδιστές, όχι μόνο στους καλλιτέχνες. Σε όλες τις δουλειές και στη δουλειά τη δική σου. Όντως. Έτσι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι, ακριβώς, ακριβώς. Θέλει χαρακτήρας... όμως, αφού βλέπει ότι όλο αυτό αρχίζει και μπλέκεται, πρέπει να το ξεμπλέξει και να μην τα αφήσει να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Ούτε να γλύφει, ούτε να κάνει, έτσι να τα λύσει. Να είναι καθαρός πέρα στον άλλο. Αυτό θεωρώ εγώ είναι σωστό. Γιώργο Θεοφάνους. Αλέξανδρε, θεωρείς ότι η περασμένη εβδομάδα μια κακή στιγμή, έτσι, όλη αυτή η συνομιλία που έγινε και με την Κατερίνα και με μένα, ήταν μια κακή στιγμή, ρωτάω. Αυτό θεωρείς? Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια κακή στιγμή. Ξεκίνησε το πρώτο του βλωτόφαγα από τον κύριο Μουρατίδη λέγοντας ότι δεν ήθελε την επιλογή του τραγουδιού. Μετά υπήρξε μια σύγχυση. Εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη και στην κυρία Καγκάκη και σε εσάς. Δεν υποκρίνομαι. Θέλω πάντα να είμαι ο εαυτός μου. Ήταν μια κακή στιγμή. Μπορεί να φάνηκα λίγο αγενής προς την κυρία Καγκάκη. Σας ζήτησα συγγνώμη. Και όπως θέλω να μιλήσω πραγματικά, πραγματικά και συγγνώμη με ένα προσωπικά να μην μου λέγες, η συγκλονιστική σου ερμηνεία απόψε είναι σαν συγγνώμη για μένα. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Θεοφάνους. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο. Ο Αλέξανδρος βρίσκεται εδώ πέρα γιατί είναι ένας πολύ, πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Και είναι από τους μόνους παίκτες του X-Factor που από την αρχή μέχρι τώρα έχει ευτυχήσει σε πολύ καλά σχόλια όσον αφορά τη φωνή του. Το απέδειξε για άλλη μια φορά. Αυτό. Όταν τραγουδάει τελειώνουν όλα. Όλα τα άλλα θα κρυθούν και από τον κόσμο και από την πορεία και από την ιστορία. Ακριβώς. Και έχουμε μπροστά μας μέλλον να τα δούμε. Όμως υπάρχει ένα μάθημα εδώ και θέλω να το μάθει. Αυτό θέλω εγώ από όλο αυτό που έχει γίνει. Τίποτα άλλο. Είναι στα χέρια του. Ναι. Ελπίζουμε ότι όλοι μαθαίνουμε τα μαθήματά μας από αυτά που ζούμε και τις εμπειρίες που παίρνουμε από τη ζωή. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, ψηφίστε θετικά τον Αλέξανδρο στο νούμερο που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εδώ ο Αλέξανδρος και την επόμενη Παρασκευή. Μπορείτε πάντα να ψηφίσετε online. Μην το ξεχνάτε. Αλέξανδρε, καλή επιτυχία. Θα κλείσουμε.